Λοιπόν, πάμε σε μια πολιτική συζήτηση με την κυρία Άννα Σημακοπούλου, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σημακοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Δόκα. Καλησπέρα στις συνεργάτες μας. Λοιπόν, κυρία Σημακοπούλου, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε το όνομα του νέου κόμματος Αχτσιόγλου Χαρίτση, της ομάδας Χαρίτση Αχτσιόγλου. Από εδώ και πέρα θα λέμε αυτό το κόμμα Νέα Αριστερά. Θα μου πείτε και ένα σχόλιο γι' αυτό ίσως στη συνέχεια, αν θέλετε. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Ερντογάν, τη δική μας συζήτηση, κυρία Σημακοπούλου. Τι λέτε για την επίσκεψη Ερντογάν? Έχουμε και την αντίθετη στην επίσκεψη άποψη του Αντώνη Σαμαρά. Η δική σας άποψη ποια είναι? Τι λέτε για αυτή την επίσκεψη? Κοιτάξτε, λέω ότι η κυβέρνηση μετά από μια νοπή και ισχυρή λαϊκή εντολή έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία πολιτική περιλαμβάνει και αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά και τους διαλόγους σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών. Γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε γιατί ελπίζουμε ότι υπάρχει μια χαραμάδα μέσα από την οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε για το ένα και μοναδικό ζήτημα που εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ανοιχτό. Να. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα γύρω από αυτό. Τώρα, η Ελλάδα προσέρχεται στο τραπέζι των συζητήσεων αυτών με ψυχραιμία και με αυτοπεποίθηση, γιατί το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κανείς αφελής. Πολλοδε μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε, ας πούμε, να μην πω κρατάω μικρό καλάθι, να πω ότι το βλέπω ρεαλιστικά, αλλά με μία επιφύλαξη ως προς το αν θα παράξει κάποια τεράστια αποτελέσματα. Θα ήταν καλό να συνεννοηθούμε σε ορισμένα βασικά πράγματα, κύριε Τόκα. Θα ήταν καλό να συνεννοηθούμε στο θέμα των διακινητών στο Αιγαίο. Θα ήταν καλό να συζητούμε για το τι κάνουμε όταν υπάρχουν σεισμοί. Θα ήταν καλό να συνεννοηθούμε για την κλιματική κρίση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία διαφωνούμε. Θέματα τα οποία είναι μεταξύ μας ανοιχτά, τα οποία αν κλείσουν, κλείσανε ή πρέπει να κλείσουν κάποια. Αλλά αυτό το πλαίσιο στη συζήτηση που μπαίνει αύριο μπορεί και να έχει έτσι ένα θετικό αντίκτυπο. Μπορεί. Ναι. Την άποψη ότι αυτή η συνάντηση δεν έχει κανένα νόημα, αυτή η επίσκεψη δεν έχει κανένα νόημα που εκφράζει και ο Αντώνης Σαμαράς, εσείς πώς την ακούτε? Εντάξει, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς, αυτή είναι μια σταθερή του άποψη. Την έχει πει πολλές φορές. Την επανέλαβα πρόσφατα εν ώψη αυτής της επικείμενης επίσκεψης. Και νομίζω ότι είναι θέμα ρόλων, να σας το πω έτσι. Ο κύριος Σαμαράς έχει το ρόλο ως πρώην πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος να παρεμβαίνει και εμείς σεβόμαστε τις γνώμες του και αυτά τα οποία λέει και προσφέρει και εθνική υπηρεσία όταν τα βάζει αυτά στο τραπέζι, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν τα ακούμε μόνο εμείς, τα ακούνε και Τούρκοι. Οπότε, αλλά από εκεί και πέρα ο ρόλος του κύριου Μητσοτάκη είναι να ασκεί την πολιτική για την οποία εξελέγει και αυτή η πολιτική περιλαμβάνει και αυτή τη συζήτηση. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, πώς είδατε την απρέπεια, και αυτή είναι μια πολύ μικρή λέξη ίσως για να χαρακτηρίσει αυτό που έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέτε γι' αυτό και τι λέτε ρεαλιστικά, αν έχουμε ρεαλιστικές ελπίδες για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα? Γιατί φαίνεται ότι με όλο αυτό που έκανε ο Σουνάκ, μάλλον καλό μας έκανε. Κυρία Σημακοπούλου, τι λέτε? Ναι, νομίζω ότι είναι περίπτωση ουδέν κακό να μηγές καλού. Δηλαδή ήταν μια απρέπεια όπως το λέτε. Βέβαια και ο Πρωθυπουργός βλέπετε τώρα όπως και ο κύριος Γεραπετρίτης, τα βάζουμε πίσω μας γρήγορα αυτά με τους συμμάχους μας και με τους φίλους μας και έχουμε μια παραδοσιακά πολύ καλή σχέση με την Αγγλία και αυτό δεν αλλάζει από, έτσι, από ένα επεισόδιο. Αλλά ναι, εν τέλει έδωσε μια, επειδή η κοινή γνώμη στην Αγγλία ήταν πολύ κατά της συμπεριφοράς αυτής. Νομίζω ότι μας έκανε ένα καλό. Τώρα, ρεαλιστικό, είναι μία μάχη που δεν μπορούμε να μην δίνουμε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σταματήσουμε να παλεύουμε για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι υπάρχει ρεαλιστική οδός εξέβρεσης μιας λύσης και νομίζω ότι είναι και καλή συγκυρία. Είναι καλή συγκυρία γι' αυτό. Και αυτό το επεισόδιο βοήθησε ούτως ώστε έτσι να πλαισιώσει τη συγκυρία με έτσι ένα πιο θετικό αέρα. Μάλιστα. Πάμε στις ευρωεκλογές. Έχουμε το σύστημα των ευρωεκλογών εδώ τώρα. Παραμένει όλη η επικράτεια μια εκλογική
περιφέρεια, κυρία Σιμακοπούλου, και έχουμε την επιστολική ψήφο. Έχουμε το πολύ σημαντικό της επιστολικής ψήφου. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό, σύμφωνα με τη δική μου και με τη δική μου, θα έλεγα, οπτική. Σας ακούω. Νομίζω, βλέπω ότι όλο το πολιτικό σύστημα έχει μια θετική οπτική επί της αρχής γι' αυτό. Γιατί διευκολύνει ανθρώπους, διότι έχει βγάζει νόημα στη σύγχρονη εποχή να το κάνεις αυτό. Και επίσης δίνει μια όθηση και στη συμμετοχή, έτσι, που... Εγώ δεν σας λέω ότι η αποχή οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δύσκολο να πάει κανείς να ψηφίσει, αλλά πολλές φορές οφείλεται και σε αυτό, γιατί πρέπει να μετακινηθείς, έχει κόστος, έχεις άλλες ασχολίες. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα θετικό πράγμα. Βεβαίως θα συζητηθεί ανάμεσα από τα κόμματα για να είμαστε σίγουροι ότι έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες που χρειάζονται για αυτονόητα πράγματα. Να είμαστε σίγουροι ότι η διαδικασία είναι αδιάβλητη και ότι όλα θα λειτουργήσουν κανονικά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το κάνουν πάρα πολλές φορές. Οπότε πιστεύω ότι εύκολα ο κόσμος θα προσαρμοστεί και θα συμφωνήσει ότι είναι χρήσιμο. Οπότε μπορούμε να το δούμε και στην εκλογική αναμέτρηση, την εθνική, να μπορούμε να αρχίσουμε να το συζητάμε για να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Το ότι όλη η επικράτεια συνεχίζει να είναι μια εκλογική περιφέρεια, είναι θετικό ή τι λέτε εσείς, κυρία Σιμακοπούλου? Έχει πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, αλλά εσείς τι λέτε? Ναι. Εγώ με τα υπέρ και τα κατά, έτσι, γιατί η ιδέα πίσω από αυτό ήταν ότι, εντάξει, προφανώς αν δεν είσαι διάσημος, δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, αυτά, celebrity, δεν το ξέρει όλη η Ελλάδα. Η σκέψη λοιπόν ήταν ότι σε μια μικρότερη περιφέρεια θα μπορούσε κάποιος όντως να έχει το χρόνο για να γίνει λίγο πιο γνωστός. Το μείον, και εγώ συμφωνώ λοιπόν με αυτό το σύστημα το πανελλαδικό, είναι ότι εγώ πολύ θα ήθελα να είμαι ευρωβουλευτής Υπήρου, με καταλαβαίνετε. Αλλά οι ευρωβουλευτές είναι ευρωβουλευτές Ελλάδος και πρέπει να τους έχεις ως μια ομάδα η οποία είναι εξαιρετικά συμπαγής. Δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε και μεταξύ μας, εγώ για τα θέματα της Υπήρου να θέλω να γίνει εδώ μεγαλύτερος καυγάς από... Όχι ότι δεν το κάνω, αλλά λέμε τώρα. Ναι, κατανοώ αυτό που λέτε, ναι. Ναι, είμαστε ευρωβουλευτές Ελλάδος, δεν είμαστε η Πολωνία, δεν είμαστε τόσο μεγάλη χώρα. Και όσον αφορά το θέμα των celebrities, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να καταρρίψει κανείς αυτό το επιχείρημα. Όλοι οι άνθρωποι εκλέγονται με ψήφο. Οπότε υπάρχουν celebrities τα οποία ο κόσμος μπορεί να κρίνει ότι είναι πολύ καλοί για ευρωβουλευτές. Αν το κρίνει, τους ψηφίζει και βγαίνουν. Ναι. Ή κάποιοι άλλοι που να είναι ανεπαρκείς σύμφωνα με τον κόσμο, λέτε. Και καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Τώρα η ερώτηση είναι μία. Θα είστε ξανά υποψήφια ευρωβουλευτής, κυρία Σιμακοπούλου? Κοιτάξτε, εμένα είναι η πρώτη μου θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο. Και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω εδώ, αλλά αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο του κόμματος. Το κατανοώ απόλυτα όπως το λέτε. Πάντως, εσείς η πρόθεσή σας είναι να συνεχίσετε και να είστε ξανά υποψήφιος. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε μια Ευρώπη, κυρία Σιμακοπούλου, η οποία έχει πολλά προβλήματα. Και οικονομικές διαφοροποιήσεις, γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Αλλά τώρα με γεωπολιτικές αλλαγές και εξελίξεις, διαπιστώνουμε ότι οι γεωπολιτικές επιλογές των διαφόρων μερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ διαφορετικές, ακόμη πιο διαφορετικές και από τις οικονομικές διαφοροποιήσεις. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης? Είναι μέσα σε κρίσιμο σημείο. Μετά τις ευρωεκλογές θα έχουμε διακυβεύματα σημαντικά για το μέλλον αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να ακούσω κάποιες σκέψεις από εσάς. Τρία είναι τα διακυβεύματα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη. Το ένα είναι η συνολική της κατεύθυνση, αν η πολιτική θα πάει έτσι πιο πολύ στα άκρα, και τα άκρα αυτή τη στιγμή είναι τα δεξιά στην Ευρώπη. Ναι, έχουμε ακροδεξιές κυβερνήσεις οι οποίες εμφανίζονται παντού. Και δεν μιλάω τώρα για τον κύριο Όρμπαν που είναι στην Ουγγαρία, μιλάω για τη Σλοβακία που εξελέγει ο Φίτσο που είναι ακροδεξιός, μιλάω τις προάλλες για την Ολλανδία. Οπότε βλέπουμε ότι ακόμα και η Ισπανία που είναι σοσιαλιστές κάνει αυτή τη στιγμή με ένα ακραίο εθνικιστικό κόμμα των Καταλανών μια συμμαχία. Άρα η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει εν ώψη ευρωεκλογών ότι έχει πάρει το μήνυμα και ότι κάτι κάνει για να λύσει ορισμένα μεγάλα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Το γεγονός ότι δεν έχουμε συμφωνήσει χώρες μεταξύ μας για το πώς θα κατανέμουμε δίκαια, δηλαδή να μην επιβαρυνόμαστε εμείς οι χώρες πρώτης υποδοχής, δεν είναι κάτι το οποίο τιμά το ευρωπαϊκό πολιτικό οικοδόμημα. Λοιπόν, πρέπει να γίνει ένα συμβιβασμός εκεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τα οικονομικά, που ναι, κάναμε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι πολλά λεφτά, κύριε Ντόκα,
Αλλά τώρα έχουμε και δύο πολέμους που μένονται και η μεν ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα αυτή τη στιγμή είναι ένα αντιμετωπίσιμο μέγεθος οικονομικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ουκρανία αυτή τη στιγμή συζητάμε αν θα τους δώσουμε 50 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολλά. Είναι αιμορραγία, ναι, έτσι. Και υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, οπότε έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν τα πράγματα ως προς τον προϋπολογισμό. Και το τρίτο είναι ποιοι θα είναι οι κανόνες για τα οικονομικά. Γιατί και εμείς σαν χώρα, που είμαστε μια χώρα που πάει πολύ καλά σε σχέση με την Ευρώπη, στην ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας, στη μείωση του χρέους, στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, θέλουμε οι δημοσιονομικοί κανόνες να μην μας πνίξουν και να γυρίσουμε αυτή η όθηση που έχουμε. Οπότε αυτά είναι τα βασικά θέματα. Και να ξαναπώ, οι γεωπολιτικές επιλογές είναι διαφορετικές. Βλέπουμε διαφοροποιήσεις τώρα με την τραγωδία στη Γάζα. Βλέπουμε διαφοροποιήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό. Τι μπορεί να δείχνουν αυτά, τι μπορεί να δείχνουν αυτά για το μέλλον? Ναι, δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κίνα, που έχει ανέβει πολύ περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει τα δικά της οικονομικά προβλήματα. Ανέρχεται η Ινδία ως τεράστια δύναμη στη θέση της Κίνας. Η Ρωσία είναι σε ένα πόλεμο. Η Αμερική δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Είμαστε σε ένα καθεστώς κινούμενης άμμου. Ενώ παλιότερα ήταν πιο συμπαγές το σύστημα ο ένας πόλος και ο άλλος πόλος. Και η Ευρώπη πιέζεται και πρέπει να προσαρμοστεί. Και για μας η Ευρώπη είναι σημαντικό πράγμα, γιατί μην ξεχνάτε, με όλα μας τα παράπονα, και είναι δίκαια πάρα πολλά από αυτά, η Ευρώπη εξασφάλισε το βασικό πράγμα το οποίο μας είχε υποσχεθεί για πολλά χρόνια μέχρι πρόσφατα, που ήταν η ειρήνη. Γιατί δεν μιλάω μόνο για την οικονομική ευμερία και τα χρήματα κτλ. Άρα μην ξεχνιόμαστε αυτή την περίοδο που γεωπολιτικά, όπως πολύ σωστά λέτε κύριε Τόκα, είναι μια διαφορετική σκακέρα από ό,τι παρελθόν. Και μέσα σε αυτό που περιγράψατε όλο σωστά, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στις κοινωνίες της επιμέρους, τα επιμέρους κράτη, ευρωσκεπτικισμό, έστω έως και άρνηση της Ευρώπης. Αυτό πώς μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να γίνει μια εκτίμηση? Είπατε πριν. Το κύριο ζήτημα είναι η ασφάλεια. Και όταν λέω ασφάλεια δεν εννοώ μόνο αμυντική ή μόνο σε σχέση με το μεταναστευτικό. Μια αίσθηση ότι ορισμένα βασικά πράγματα η Ευρώπη θα τα εξασφαλίσει και θα σε προστατεύσει. Αυτό έχει φύγει σαν συνέστημα από το μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Ο οποίος κινείται προς τα άκρα. Εμείς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι το κεντροδεξιό κόμμα, είμαστε μια ισορροπημένη πολιτική δύναμη που δεν φτάνει στα άκρα στις πολιτικές, αλλά έχει ξεκάθαρες γραμμές για να ξέρει ο κόσμος πού κινούμαστε. Και αυτή θα είναι η συζήτηση και εν ώψη ευρωεκλογών μεταξύ τους. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλα αυτά, να συζητήσουμε για την Ευρώπη του μέλλοντος το επόμενο διάστημα και στην προεκλογική εκστρατεία, στην οποία θα είστε υποψήφια, γιατί εντάξει, ο Πρωθυπουργός αυτό το καθορίζει, αλλά δεν θα έχει καμία αντίρρηση. Λέω εγώ, κάνω εγώ αυτή την πολιτική εκτίμηση, την πολιτική πρόγνωση. Τώρα δεν ξέρω αν θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο, κυρία Σιμακοπούλου, για αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα το όνομα, να ξαναπώ, του νέου κόμματος, με επικεφαλής ο Χαρίτση. Νέα Αριστερά είναι το νέο κόμμα. Είναι το όνομα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, εντάξει, έχουν θέματα προφανώς και γίνονται μεγάλες ανακατατάξεις στο χώρο τους. Αλλά είναι αντιπολίτευση και αυτό που περιμένουμε όλοι, νομίζω, ιδίως από τον κύριο Κασελάκη, και το λέω επειδή είναι καινούριος παίχτης, έτσι, είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, ξέρουμε τις απόψεις τους για πάρα πολλά πράγματα, γιατί κινούνται στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό πολλά χρόνια. Έτσι είναι. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι πολιτικές του προτάσεις. Δηλαδή, καιρός για πολιτική. Και αυτό είναι θεμελιώδες έτσι στο σύστημα το δικό μας της δημοκρατίας, ότι η αντιπολίτευση πρέπει να παίζει το ρόλο της. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να το κάνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν το κάνει. Άρα αυτό είναι το δικό μου το μέλημα. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος? Μεταξύ τους είναι μεταξύ τους. Ναι. Ο εκλογικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη φάση, σε αυτές τις ευρωεκλογές, ποιος είναι, κυρία Σιμακοπούλου?
Ποιος είναι ο πύχης που βάζει η Νέα Δημοκρατία? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω ότι ευρωεκλογές έχουμε και θα συζητήσουμε για το πώς βλέπουμε την Ευρώπη όλοι μας και με βάση αυτό θα ψηφίσουν. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι οι εκλογές, ας είναι σχετικά αρχή της δεύτερης θητείας του κ. Μητσοτάκη, έχουν και ένα πολιτικό επίβεσμα. Άρα τώρα τον πύχη και τη στρατηγική θα την καθορίσει ο πρόεδρος και εμείς πάμε και σε ένα συνέδριο τον Ιανουάριο, οπότε θα τα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αλλά σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θέλει να κρατήσει τις δυνάμεις της και αυτό δεν είναι, είναι και κομματικό προφανώς, αλλά δεν είναι μόνο κομματικό, σας το λέω εγώ εδώ, γιατί ένα από τα πράγματα τα οποία είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι θεωρούν ότι υπάρχει ένας ορίζοντας πολιτικής σταθερότητας. Είτε οι οίκοι που μας αναβαθμίζουν, είτε οι επενδυτές που έρχονται, είτε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο που συζητάνε, λένε άσχη τάδε χώρα, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κυβέρνηση ή έχουν εκλογές. Η Ελλάδα έχει έναν ορίζοντα σταθερό μπροστά της και οι ευρωεκλογές πρέπει να στείλουν οπωσδήποτε το μήνυμα ότι η σταθερότητα αυτή θα κρατήσει και θα είναι κάτι στο οποίο μπορεί να βασιστεί το διεθνές γίγνεσθε. Άρα πιστεύω ότι αυτό είναι μέρος του πολιτικού διακυβεύματος το οποίο θα αρχίσετε να ακούσετε. Μάλιστα. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται. Πριν σας αποδεσμεύσω, να πούμε και δύο λόγια για μια δράση στην οποία ήσασταν εκεί, συμμετείχατε, Άξιον Ελλάς, ναι, στην Πράμαντα. Ήμουνα, πολύ σημαντική. Ήμουνα τυχερή. Για πείτε μας δύο λόγια για αυτή την πολύ σημαντική δράση. Το Σαββατοκύριακο ανέβηκα στην Πράμαντα. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτή η Άξιον Ελλάς είναι μια οργάνωση, μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία πηγαίνει σε ακριτικά μέρη στην Ελλάδα και προσφέρει εθελοντικά, εθελοντές, προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες. Πήγα λοιπόν στο κέντρο υγείας στην Πράμαντα και έμαθα με χαρά ότι 450 άνθρωποι προσήλθαν για εξετάσεις, οι οποίες είναι απολύτως δωρεάν. Έτσι. Και είχε επίσης και πάρα πολύ ωραία πολιτιστικά και άλλα δρόμενα, μεταξύ των οποίων είχα την ευκαιρία να φτιάξω και μια ζυμαρόπιτα με τη δική του συνταγή, την κυρία Μπαρμπαρίγου. Πρέπει να πω ότι η μαγειρική μάλλον δεν είναι το ταλέντο μου, κύριε Ντόκα. Αλλά δεν είναι το ταλέντο μου. Αλλά προσπάθησα όμως. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιμακοπούλου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κύριε